αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας, με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ Ιωάννη Βαρδακαστάνη, βρίσκεται σήμερα στην Κοζάνη, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις και επισκέψεις σε φορείς στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο αμέσως μετά την ημερίδα του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ, όπου θα πραγματοποιηθεί στην Πτολεμαϊδα. Ο πρόεδρος και τα μέλη της αντιπροσωπείας παραχώρησαν σήμερα συνέντευξη τύπου, η οποία δόθηκε στο ΚΔΙΦΑΜΕΑ, ταξιδευτές της Ελπίδας, που λειτουργεί στην κενότητα του Αργύλου, κατά τη διάρκεια της οποίας τονίστηκαν μεταξύ άλλων τόσο η συμβολή των ανθρώπων της περιοχής στην κοινότητα των ΑΜΕΑ, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ, τα οποία γίνονται όλο και μεγαλύτερα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε στη Δομή Στήριξης Ατόμων με Αυτισμό του Συλλόγου μας τον πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, και ένα τμήμα της αντιπροσωπείας της εκτελεστικής γραμματείας της ΕΣΑΜΕΑ. Ο πρόεδρος μας έκανε την τιμή να επισκεφθεί το κέντρο που λειτουργούμε στον Άργυλο, ένα κέντρο που είναι γνωστό τουλάχιστον στην περιοχή μας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, και η ιστορία του, το πώς ξεκίνησε και τι λειτουργεί σήμερα εδώ. Ένα έργο που ξεκίνησε το 2012, τελείωσε το 2016. Σήμερα λειτουργούμε εδώ το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, με στόχο την επόμενη χρονιά να λειτουργήσουμε Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς και τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στη Δομή Στήριξης Ατόμων με Αυτισμό, όπως είναι και ο τίτλος, στοχεύει κυρίως στα άτομα με αυτισμό, όπου προσπαθούμε με εξειδικευμένο προσωπικό να δώσουμε στα παιδιά μας δεξιότητες και ικανότητες που ίσως για πολλούς θεωρούνται αυτονόητες, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η βελτίωση της συμπεριφοράς τους, την κατανόηση των κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς, και ο κύριος και μεγαλύτερος στόχος είναι η ένταξή τους στην κοινωνία και η αποδοχή τους από την κοινωνία. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, τον πρόεδρο της Εθνικής Νομοσπονδίας, τον κύριο Βαρδακαστάνη, με τον οποίο σήμερα είχαμε επισκεφτικά με τον Περιφερειάρχη, και την εξαιρετική δομή και δουλειά που κάνει ο Σύλλογος στον Άργυλο. Γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου, όπου θα συζητηθούν θέματα τόσο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όσο και θέματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία και τους φορείς στην περιφέρειά μας, όσον αφορά το εθνικό επίπεδο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η μερίδα του Παρατηρητηρίου για την Αναπηρία της Εθνικής Νομοσπονδίας, το οποίο είναι ένα ερευνητικό και επιστημονικό Ινστιτούτο, το οποίο συλλέγει στοιχεία και προτείνει πολιτικές για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα τόσο στο ηλεκτρονικό όσο και στο φυσικό δομημένο περιβάλλον, τα οποία πάντοτε μας απασχολούν και θα μας απασχολούν, και θα συναντηθούμε και με τους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τα πρωτοβάθμια σωματεία, όπου θα ακούσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο, για να μπορέσει να χαράξουμε στρατηγικές οι οποίες στην πορεία θα άρουν αυτά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε για την κοινωνική ένταξη. Εδώ στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε η πρώτη Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία σχεδόν 20 χρόνια πριν.
Από εδώ λοιπόν, σήμερα και αύριο, ξεκινούμε την διαδρομή και την πορεία μας σε αυτή την εξόχως σημαντική χρονιά για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική οικονομία, για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Ανεξάρτητα από την οπτική γωνία, από την οποία κάποιος επιχειρεί να αναλύσει, να προγνώσει αυτή τη χρονιά που έχουμε μπροστά μας, ένα είναι σίγουρο, ότι είναι χρονιά που θα γεννήσει εξελίξεις. Μας ενδιέφερε από τη μια μεριά να προστατεύσουμε το χώρο μας, όπου είχαμε δυνατότητα, όπου οι εξελίξεις μας επέτρεπαν και βεβαίως όπου είχαμε και αρμοδιότητα. Διότι η εντολή που έχουμε από τον κόσμο που εκπροσωπούμε, αλλά και αυτή που αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία, είναι η εκπροσώπηση του κόσμου της αναπηρίας. Δεν είναι να μιλάμε για πράγματα που δεν έχουμε εντολή. Προσπαθήσαμε λοιπόν αυτή την περίοδο αυτό να κάνουμε. Από τη μια μεριά να προστατεύσουμε και από την άλλη να χρησιμοποιήσουμε τις όποιες ευκαιρίες μας έδωσε αυτή η περίοδος για να υπάρξουν και θετικές εξελίξεις στον χώρο.